τέλος του 19ου αιώνα βρήκε τη μικρή Ελλάδα να προσπαθεί να επουλώσει τις πληγές της από τον καταστροφικό Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897. Η αυγή του 20ου αιώνα έβρισκε τη χώρα ιτημένη σε άθλια οικονομική κατάσταση από τη χρεοκοπία του 1893 που επιτεινόταν τόσο από τις πολεμικές αποζημιώσεις που έπρεπε να πληρώσει στην Οθωμανική Αυτοκρατορία όσο και από τον επιβληθέντα από το Σεπτέμβριο του 1897 στιγνό διεθνή οικονομικό έλεγχο. Επιπλέον, τα δύο μεγάλα εθνικά θέματα, το Κρητικό και το Μακεδονικό, βρίσκονταν σε έξαρση και κρίσιμη φάση. Η έκταση του νέου κράτους, στην αρχή του 20ου αιώνα, περιοριζόταν προς βοράν μέχρι τον Τύρναβο, την Καλαμπάκα και την Άρτα. Η νησιωτική χώρα περιλάμβανε τα Ιτάνισσα, την Εύβοια, τις Σποράδες και τις Κυκλάδες. Το 1909 εκδηλώθηκε στη χώρα κίνημα από τον στρατιωτικό σύνδεσμο. Το μεγάλο επίτευγμα του στρατιωτικού κινήματος υπήρξε η πρόσκληση από την Κρήτη και η καθιέρωση στην κεντρική πολιτική σκηνή του Ελευθέριου Βενιζέλου ως μόνο γνήσιου εκφραστού των αναγεννητικών σκοπών του στρατιωτικού συνδέσμου και κατ' επέκταση του ελληνισμού. Ο στρατιωτικός σύνδεσμος, μεταξύ άλλων, πέτυχε την ενίσχυση του στόλου με την αγορά ενός θωρακισμένου καταδρομικού που ναυπηγεί του από το 1907 στην ναυπηγία Ορλάντο της Ιταλίας. Το 1/3 της δαπάνης καλύφθηκε από το κληροδότημα που είχε αφήσει στο ελληνικό κράτος ο πλούσιος ομογενής από την Αίγυπτο Γεώργιος Αβέροφ, το όνομα του οποίου έλαβε συνεχεία το καταδρομικό όταν εντάχθηκε στον ελληνικό στόλο. Οι εξελίξεις στα Βαλκάνια ακολούθησαν την πορεία τους με την Ελλάδα να έχει από το 1910 ως πρωθυπουργό της τον Ελευθέριο Βενιζέλο, έναν πολιτικό ρεαλιστή και ευφυή, με γνώση της δυναμικής των διεθνών εξελίξεων και των διεθνών σχέσεων και παράλληλα στιβαρό και δημοκρατικό κυβερνήτη των εσωτερικών πραγμάτων. Οι διεθνείς διεργασίες δημιούργησαν στη Βαλκανική τις κατάλληλες συνθήκες για την σύμπηξη συμμαχίας μεταξύ των χριστιανικών κρατών της Χερσονήσου, Βουλγαρίας και Σερβίας. Με δεδομένες τις διαφορετικές βλέψεις της Βουλγαρίας και της Σερβίας για τα εδάφη της Μακεδονίας που θα απελευθερώνονταν, η Ελλάδα έγινε δεκτή με δυσκολία στη συμμαχία των Σλαβικών κρατών. Το κύριο επιχείρημα για την αποδοχή της ήταν η ύπαρξη του στόλου της που εκαλείται να αντιμετωπίσει αυτός μόνος του τον πολύ ισχυρό Οθωμανικό στόλο στο Αιγαίο. Αργότερα, στη συμμαχία προσεχώρησε και το Μαυροβούνιο. Οι αφορμές δεν άρχισαν και τον Οκτώβριο του 1912 τα τέσσερα χριστιανικά κράτη της Χερσονήσου του Αίμου, Βουλγαρία, Σερβία, Ελλάδα και Μαυροβούνιο κήρυξαν τον πόλεμο κατά της Τουρκίας. Το σύνολο των συμμαχικών στρατών ανερχόταν σε 675.000 άντρες περίπου, ενώ οι Οθωμανοί διέθεταν περίπου 340.000 άντρες και 6.000 υπήσεις στη Βαλκανική. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι σύμφωνα με το στρατιωτικό δόγμα εκείνης της εποχής, η αναλογία επιτιθεμένων προς αμυνωμένους θα έπρεπε να ξεπερνά το 3-1 για να έχει πιθανότητες επιτυχίας η επιτιθέμενη πλευρά. Οι Οθωμανοί διέθεταν παράλληλα 250.000 εφέδρους στη Σμύρνη, στην Αλικαρνασσό, στην Αλεξανδρέτα, στη Λατάκια της Συρίας και σε άλλα λιμάνια, έτοιμος να μεταφερθούν δια θαλάσσης στα λιμάνια της Θεσσαλονίκης, της Καβάλας και του Δεδέα Γάτς. Να παραταχθούν εγκαίρως στα μέτωπα της Μακεδονίας και να επιχειρήσουν να κλείνουν την πλάστηκα του πολέμου υπέρ της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Οι μεταφορές διαξηράς με ανύπαρκτα οδικά δίκτυα και με τα ελάχιστα κακής ποιότητας μηχανοκίνητα μέσα της εποχής ήταν πρακτικά εξαιρετικά περιορισμένες. Η μόνη εφικτή επομένως οδός μεταφοράς έμψυχου υλικού και εφοδίων παρέμενε για τους Οθωμανούς η θάλασσα, με φορτηγά και μεταγωγικά εμπορικά πλοία. Έτσι λοιπόν, ο ρόλος του ναυτικού αγώνα που έπρεπε να δοθεί σε όλη την έκταση του Αιγαίου αλλά και του Ιωνίου πελάγους έπεφτε ευαρύς στον ελληνικό στόλο. Κανένας δεν μπορεί να παραβλέψει τον ηρωισμό που επέδειξαν στα πεδία των μαχών ξηράς τα στρατευμένα παιδιά της Ελλάδας. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία για την τακτική αξία των μαχών, για τα περάσματα, τους λόφους, τα ποτάμια, τις οχυρές θέσεις. Δεν παραγνωρίζεται καθόλου η ψυχολογική αλλά και η ουσιαστική αξία της απελευθέρωσης χωριών και πόλεων
και η δικαιολογημένη προβολή του ενθουσιασμού και της συγκίνησης των τοπικών πληθυσμών που υποδέχονταν τα ελληνικά απελευθερωτικά στρατεύματα. Κανείς δεν ξεχνά τις μάχες του Σαρανταπόρου, των Γιαννιτσών, την απελευθέρωση της Πρεβέζης, την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης, την πτώση του Μπυζανίου και την απελευθέρωση των Ιωαννίνων το Φεβρουάριο του 1913. Ο πρωταγωνιστής όμως που έκρινε την έκβαση του Βαλκανικού πολέμου και που ουσιαστικά εκδίωξε τους Οθωμανούς από τα Βαλκάνια, ύστερα από απόλυτη κυριαρχία, μεγαλύτερη από 5 αιώνες, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι ήταν ο ναυτικός αγώνας του Αιγαίου. Ο ελληνικός στόλος ήταν αυτός που κράτησε αδρανής και αχρησιμοποίητες τις τουρκικές εφεδρείες στα λιμάνια της Μικράς Ασίας, που ήταν τόσο απαραίτητες για τους Οθωμανούς στις κρίσιμες περιόδους του Πρώτου Βαλκανικού πολέμου. Η μεγάλη, η στρατηγική νίκη του πολέμου επιτεύχθηκε στη θάλασσα. Ήταν αυτή που αν χανόταν, μοιραία θα είχε άλλη εξέλιξη ορούς του πολέμου και η ιστορία θα ήταν διαφορετική. Έχοντας κατά νου αυτή την ιστορική αποστολή και ευθύνη, ο αρχηγός του στόλου, υπονάβαρχος Παύλος Κουντουριώτης, διέταξε την άπαρση του στόλου από τον όρμο του Φαλήρου το μεσημέρι της 5ης Οκτωβρίου του 1912. Είχε προηγηθεί επιθεώρηση του στόλου στον Κυροβόλιο από τον Βασιλέα και τον Πρωθυπουργό. Είναι χαρακτηριστική η προτροπή του Πρωθυπουργού Ελευθερίου Βενιζέλου που περικλειόταν στον αποχαιρετισμό του προς τα πληρώματα. Οι πατρίς αξιοί από εμάς, όχι απλώς να αποθάνετε υπέρ αυτής. Αυτό θα είτε το λιγότερο. Αξιοί να νικήσετε. Ο ελληνικός στόλος περιελάμβανε το θωρακισμένο καταδρομικό Αβέροφ, κυβερνήτης του πλοίου και αρχιεπιστολέας του αρχηγού, ο αντιπλοίαρχος Σοφοκλής Δούσμανης. 3 παλαιά θωρικτά, ίδρας, πέτσες και ψαρά υπό τη διοίκηση του πλοιάρχου Πέτρου Γκίνη. 4 μεγάλα τορπιλικά, Αετός, Λέων, Πάνθυρ και Ιέραξ. 2 μεσαία τορπιλικά, Κεραυνός και Νέα Γενναία. 8 μικρά τορπιλικά, Σφενδόνη, Νίκη, Δόξα, Δίελα, Ναυκρατούσα, Ασπής, Βέλος και Λόγχη. Το υποβρύχιο Δελφίν ήταν το πρώτο στην παγκόσμια ιστορία που ελάμβανε μέρος σε πολεμικές επιχειρήσεις. 5 πολύ παλαιά τορπιλοβόλα, 2 ατμοβαρίδες, Άκτιον και Αμβρακία, 3 μικρές κανονιοφόρους, Α, Β και Δ, 4 ατμομοιοδρόμονες, Αλφιός, Ποινιός, Αχελώος και Ευρώτας. Διάφορα μικρότερα βοηθητικά και ανεφοδιαστικά, 5 εξοπλισμένα επίτακτα εμπορικά και έναν αριθμό περίπου 90 επίτακτων εμπορικών πλοίων που εξασφάλιζαν ένα καθημερινό ρεύμα εφοδίων, πυρομαχικών και εμψύχου υλικού από τα μετόπιστεν στις περιοχές και τα λιμάνια των Πρόσο. Ο τουρκικός στόλος περιλάμβανε στη σύνθεσή του 4 θωρυχτά, 2 εύδρομα, 2 τορπιλοβαρίδες, 2 αντιτορπιλικά, 4 μικρά αντιτορπιλικά, 8 τορπιλοβόλα, 4 μικρά τορπιλοβόλα, όλα σε πολύ καλή κατάσταση. Η ύπαρξη του Αβέροφ στη σύνθεση του ελληνικού στόλου αποτελούσε αναμφισβήτητα το συγκριτικό πλεονέκτημα, κυρίως λόγω της υψηλής του ταχύτητας των 22-23 κόμβων, αλλά και λόγω του όγκου πυρός που μπορούσε η ναυαρχίδα να βάλει στη μονάδα του χρόνου. Ο ελληνικός στόλος εκδήλωσε πολύ γρήγορα τις προθέσεις του, υιοθετώντας ένα άκρατο επιθετικό πνεύμα που εξέφραζε πλην των άλλων και την ψυχοσύνθεση του αρχηγού του, καθώς και την τάση των πληρωμάτων. Η μοίρα του Ιωνίου, αποτελούμενη από απαρχαιωμένες ναυτικές μονάδες, τους 4 ατμομοιοδρόμονες, τις 2 ατμοβάριδες και τις 3 κανονιοφόρους υπό τον πλοίαρχο Ιωάννη Δαμιανό, πέτυχε εξ αρχής την αδρανοποίηση της τουρκικής ναυτικής παρουσίας στον Αμβρακικό, που θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντικό εμπόδιο στις μεταφορές ενισχύσεων και εφοδίων του στρατού από Καρβασαρά, σημερινή αμφιλοχία, προς Κόπρενα, Μενίδη και Άρτα. Έλαβε μέρος στην απελευθέρωση της Πρέβεζας, συμμετέχοντας στη μάχη με πυρά ναυτικού πυροβολικού εναντίον των φρουρίων της Πρέβεζας και της Νικόπολης. Στη συνέχεια, με ναυτικά αγήματα και αποσπάσματα εθελοντών, κατέλαβε τους Αγίους Σαράντα, τη Χιμάρα, τη Σάσονα και αν δεν εκδηλωνόταν διεθνής αντίδραση από Ιταλία και Αυστρία, θα κατελάμβανε και τον Αυλώνα. Σ' όλη τη διάρκεια του πολέμου, διατήρησε ναυτικό αποκλεισμό στα επιρωτικά και αλβανικά παράλια, εμποδίζοντας τον ενεφοδιασμό και τις ενισχύσεις που είχαν για προορισμό την Οθωμανική δύναμη που υπερασπιζόταν τα Ιωάννινα. Η μοίρα Αιγαίου επιλέγει αμέσως, ως βάση λιμενισμού του, τον Μούδρο της Λίμνου, προκεχωρημένο ορμητήριο σε επαφή σχεδόν με τα Δαρδανέλια. Η αποφασιστική αναμέτρηση των δύο στόλων αργεί να έρθει γιατί ο τουρκικός στόλος παραμένει στο γεροβόλιο του Ναγαρά,
μέσα στα Δαρδανέλια. Αντιθέτως, οι ναυτικές επιχειρήσεις που αναλαμβάνονται από τον ελληνικό στόλο έχουν ως στόχο την απελευθέρωση των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και την εξάλληψη των όποιων εστιών τουρκικής ναυτικής παρουσίας υπήρχαν στο Αιγαίο και στο Ιόνιο. Την 8η Οκτωβρίου κατελήφθη η νήσος Λίμνος και εγκαταστάθηκε μια σειρά αδιαλείπτων περιπολιών στο στόμιο του Μούδρου για αποφυγή ευνηδιασμού, αλλά και στην είσοδο των Δαρδανελίων για έγκαιρη προειδοποίηση σε περίπτωση εμφάνισης του τουρκικού στόλου. Τις επόμενες εβδομάδες, οι ναυτικές επιχειρήσεις σκοπεύουν στην απελευθέρωση των νησιών του Βορείου και του Ανατολικού Αιγαίου. Μετά τη Λίμνο ακολουθούν η Ύμβρος, ο Άγιος Ευστράτιος, Θάσος, Σαμοθράκη, Ψαρά, Τένεδος, Χερσόνησος Άθο, το Άγιο Όρος, Ικαρία. Από τις 7 Νοεμβρίου μέχρι τις 8 Δεκεμβρίου λαμβάνουν χώρα συνδυασμένες επιχειρήσεις στρατού και ναυτικού για την απελευθέρωση της Λέσβου. Από τις 10 Νοεμβρίου έως τις 21 Δεκεμβρίου διαρκούν οι επιχειρήσεις στρατού και ναυτικού για την απελευθέρωση της Χίου, οι οποίες αποβαίνουν και οι μόνες αιματηρές. Οι απώλειες ανέρχονται σε 36 νεκρούς και 166 τραυματίες. Στους νεκρούς περιλαμβάνεται και ο επικεφαλής του ναυτικού αποβατικού αγήματος, ανθυποπλοίαρχος Νικόλαος Ρίτσος, καθώς και ο ναυτικός δόκιμος Ιωάννης Παστρικάκης. Στις 18 Οκτωβρίου, το τορπιλοβόλο ΤΑΦ-11 με κυβερνήτη τον υποπλοίαρχο Νικόλαο Βότση διεισδύει ανεντόπιστο από το πυροβολείο του Μεγάλου Εμβόλου Καραμπουρνού στο τουρκοκρατούμενο λιμένα της Θεσσαλονίκης και τορπιλίζει το παλαιό θωρηκτό Φετχή Μπουλέν, το οποίο ναυλοκούσε εκεί. Στις 9 Νοεμβρίου, το τορπιλοβόλο ΤΑΦ-14 με κυβερνήτη τον υποπλοίαρχο Περικλή Αρχιρόπουλο επαναλαμβάνει τη διείσδυση στο λιμένα των Κιδωνίων, όπου τορπιλίζει και βυθίζει την τουρκική κανονιοφόρο τραπεζούντα. Οι διαδοχικές απελευθερώσεις των νησιών και τα κατορθώματα των ελληνικών πλοίων πλην της ουσιαστικής σημασίας αυτών καθε αυτών των γεγονότων προκάλεσαν φρενίτιδα ενθουσιασμού στην ελληνική κοινωνία που παρακολουθούσε το στόλο της να επιτυγχάνει το ένα μετά το άλλο τους στόχους του. Στις 20 Νοεμβρίου υπογράφεται ανακοχή μεταξύ Τούρκων αφενός και Βουλγάρων Σέρβων Μαυροβουνίων. Η Ελλάδα δεν μετήχε στην ανακοχή επειδή ζητούσε να παραδοθούν και οι φρουρές των Ιωαννίνων, Λέσβου και Χίου, που προέβαλαν μέχρι τότε σκληρή αντίσταση. Οι Τούρκοι απέκρουσαν την πρόταση και έτσι η Ελλάδα έμεινε μόνη της στον πόλεμο κατά της Τουρκίας. Ο δε ελληνικός στόλος συνέχισε τον αποκλεισμό των στενών του Ελισπόντου. Για την Ελλάδα και τους συμμάχους της, η μεγαλύτερη μέρα των Βαλκανικών πολέμων ήταν ασφαλώς η 3η Δεκεμβρίου του 1912. Οι λεπτομέρειες της ναυμαχίας της Έλλης, όπως αποκλήθηκε από το όνομα του βορείου ακροτηρίου της εισόδου των Δαρδανελίων, στην περιοχή του οποίου έλαβε χώρα, έχουν ιστορηθεί από πολλούς αυτόπτες μάρτυρες σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα. Μόλις η εχθρική γραμμή των θωρηκτών, που είχε εξέλθει από τα στενά, έγινε ορατή, ο ναύαρχος Παύλος Κουντουριώτης εξέμπεψε προς τους κυβερνήτες και τα πληρώματα των πλοίων του το ακόλουθο σήμα. Με τη δύναμη του Θεού και τα σευχάς του βασιλέως μας και εν ονόματι του δικαίου, πλέω με θορμή σε καθέκτου και με την πεποίθηση της νίκης εναντίον του εχθρού του γένους. Προεξάρχον και καταληκτικό στοιχείο της ναυμαχίας αποτέλεσε η έφοδος του Αφέροφ που εκμεταλλεύτηκε την υψηλή του ταχύτητα. Μετά 10 περίπου λεπτά από την έναρξη ανταλλαγής των πυρών, σε κανονιοβολισμό, κατά παράταξη, και ενώ οι δύο στόλοι έπλεαν σε στήλες με συγκλίνουσες πορείες, ύψωσε το σημείο του σηματολογίου Ζήτα που σήμαινε «Οι κινήσεις της ναυαρχίδας καθίστανται ανεξάρτητοι». Αποσπάστηκε από τη στήλη του και έσπευσε με μεγίστη ταχύτητα να διασταυρώσει το ΤΑΦ του εχθρικού στόλου και να θέσει τα εχθρικά πλοία μεταξύ δύο πυρών. Εμπρός στην υπερβολικά τολμηρή και ρυψοκίνδυνη αυτή κίνηση του Αβέροφου, ο τουρκικός στόλος, έχοντας ήδη δεχθεί πολλά και σοβαρά πλήγματα, ανέστρεψε και εν αταξία επέστρεψε στα στενά. Την 1η Ιανουαρίου του 1913, το εύδρομο Χαμιδιέ, αφού διέλαθε τις προσοχές των περιπολούντων νοτίως της Σύμβουλου Αντιτορπιλικών,
μέσα σε σφοδρή θαλασσοταραχή και με συνθήκες χαμηλής ορατότητας διέφυγε αναντόπιστο και ανοίχτηκε στο Αιγαίο. Ήταν μια κίνηση καλά σχεδιασμένη από το τουρκικό ναυτικό επιτελείο με στόχο να υποχρεώσει τον Αβέροφ και ενδεχομένως ορισμένα αντιτορπιλικά να απομακρυνθούν από τη λίμνο καταδιώκοντας το επιδρομικό ώστε ο τουρκικός στόλος κατά την έξοδό του να συναντήσει μόνο τα θεωρητικά και να τα καταναυμαχίσει. Ορθώς είχε εκτιμηθεί ότι μόνο ο Αβέροφ λόγω ταχύτητας θα μπορούσε να καταδιώξει το Χανιδιέ. Τη Δευτέρα Ιανουαρίου το τουρκικό επιδρομικό βρέθηκε προκλημένο στη Σύρου, στον οποίο είχε καταφύγει το εξοπλισμένο επίτακτο Μακεδονία λόγω βλάβης του πιδαλίου. Το Χαμιδιέ κανονιοβόλησε τη Μακεδονία, το οποίο αυτοβυθίστηκε και παρέμεινε ημιβυθισμένο με αιστείες πυρκαγιάς σε όλο το σκάφος. Το εγχείρημα του Χαμιδιέ θορύβησε την ελληνική κυβέρνηση και την κοινή γνώμη. Η πρώτη αντίδραση ήταν να δοθεί εντολή στο στόλο να καταδιώξει το επιδρομικό συγκροτώντας μοίρα με επικεφαλή στον Αβέροφ. Ήταν ακριβώς η αντίδραση που επεδίωκε και είχε προβλέψει το τουρκικό ναυτικό επιτελείο. Ο Χουντουριώτης διεφώνησε με τη διαταγή γιατί διέβλεπε ότι η κίνηση του Χαμιδιέ ήταν κίνηση αντιπερισπασμού και η απομάκρυνση του Αβέροφ από την περιοχή έθετε σε κίνδυνο την επιτυχία της αποστολής του. Η επιμονή του επικράτησε, πείθοντας την κυβέρνηση να ανακαλέσει την αρχική της πρόθεση. Στις 5 Ιανουαρίου, στις 8 και 20 το πρωί, ο τουρκικός στόλος, πιστεύοντας ότι ο Αβέροφ είχε αποχωρήσει από την περιοχή σε καταδίωξη του Χαμιδιέ, βγήκε από τα στενά και κατευθύνθηκε προς τον όρμο του Μούδρου για να αντιπαρατεθεί στον ελληνικό στόλο. Ο ελληνικός στόλος, μόλις πληροφορήθηκε την έξοδο του τουρκικού, έπλευσε έξω του όρμου του Μούδρου προς συνάντησή του. Ο Ναύαρχος απέστειλε το ακόλουθο σήμα προς τους κυβερνήτες και τα πληρώματα των πλοίων. Υπενθυμίζομεν το σήμα της 3ης Δεκεμβρίου. Το παν εξαρτάται από την σημερινή ημέρα, δια την αγαπητή μας Ελλάδα. Φανείτε λέοντες. Η ναυμαχία της Λίμνου ολοκλήρωσε το έργο της ναυμαχίας της Έλγησης και εξασφάλισε για την Ελλάδα την κυριαρχία του Αιγαίου. Στην ναυμαχία αυτή, τον κυριότερο ρόλο έπαιξε η ευστοχία του πυρός των ελληνικών πλοίων σε αντιδιαστολή με τα άστοχα πυρά των τουρκικών. Τα ελληνικά θωρικτά δεν χτυπήθηκαν καθόλου. Η ναυμαχία διήρκησε ουσιαστικά 20 λεπτά, μετά τα οποία ο τουρκικός στόλος τράπηκε σε φυγή και επανέπλευσε στα στενά με τα θωρικτά του μόλις επιπλέοντα και έχοντας σε εξέλιξη πυρκαγιές, σημαντικές ζημιές και πολλές απώλειες σε νεκρούς και τραυματίες. Την 1η Μαρτίου του 1913 τα πλοία του στόλου συμμετείχαν στην αποβίβαση του ελληνικού στρατού στη Σάμμο και την κατάληψη της Νήσου, και τι αυτή είχε αποτινάξει τον τουρκικό ζυγό από τις αρχές του πολέμου. Στις 17 Μαΐου του 1913 υπογράφηκε η Συνθήκη Ειρήνης στο Λονδίνο. Το ενιαίο βαλκανικό μέτωπο των χριστιανικών λαών εξασφάλισε τις προϋποθέσεις για την αποτίναξη του τουρκικού ζυγού από την Χερσόνησο του αίμου, αλλά εμπεριείχε ήδη τα σπέρματα των νέων διαφορών και ανταγωνισμών μεταξύ των συμμάχων κρατών. Οι μελλοντικές δυσχέρειες, στο επίπεδο ιδίως των ελληνοβουλγαρικών σχέσεων, είχαν διαφανεί εξ αρχής. Το απόγευμα της 16ης Ιουνίου του 1913, τα βουλγαρικά στρατεύματα επιτέθηκαν ευνηδιαστικά εναντίον των ελληνικών και σερβικών προφυλακών στο μέτωπο της κεντρικής Μακεδονίας, εγενιάζοντας τον δεύτερο Βαλκανικό πόλεμο. Στον πόλεμο αυτό, ο ελληνικός στόλος απελευθέρωσε την Καβάλα και το Δεδέαγατς, Αλεξανδρούπολη, ανεξάρτητα αν η τελευταία τελικά δεν παρέμεινε στην ελληνική πλευρά μετά τη συνθηκολόγηση και την υπογραφή της ειρήνης. Οι διαπραγματεύσεις της ειρήνης άρχισαν στις 30 Ιουλίου στο Βουκουρέστι και η σχετική συνθήκη υπεγράφει στις 10 Αυγούστου. Η Ελλάδα βγήκε μεγαλύτερη από τους δύο Βαλκανικούς πολέμους. Στην πρώτον πολέμων έκτασή της προστέθηκαν η Ήπειρος με τα Ιωάννινα, η Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, περιλαμβανομένων των μεγάλων αστικών κέντρων Θεσσαλονίκης, Σερών, Δράμας και Καβάλας, ενώ τα σύνορα οριστικοποιήθηκαν ανατολικά επί του Νέστου ποταμού. Στην νησιωτική χώρα προστέθηκαν η Κρήτη και όλα τα νησιά του Ανατολικού και Βορείου Αιγαίου, εκτός των Ήμβρου και Τενέδου, που παρέμειναν στην Τουρκία, και των 12 νήσων που κρατήθηκαν από την Ιταλία. Οι θυσίες των νεκρών και των ηρώων των Βαλκανικών πολέμων αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα θεμέλια της σημερινής κρατικής υπόστασης της Ελλάδος και μια από τις ενδοξότερες παρακαταθήκες που συνοδεύουν τον ιστορικό βηματισμό της χώρας στην απαρχή του 21ου αιώνα.
Thank you.